Έχοντας ήδη μπει στον Οκτώβριο με τις βροχές και τα κρύα, νομίζω ότι πλέον μπορούμε να πούμε με ασφάλεια καλό χειμώνα. Ψυχραιμία. Έχει και τα καλά της αυτή η εποχή. Πέραν από τις δεκάδες σειρές που επιστρέφουν, έχουμε και τις νέες σειρές που φιλοδοξούν να κερδίσουν το ενδιαφέρον μας. Πρώτα απ' όλα θα αναφερθώ σε τρεις σειρές που έχουν ήδη ξεκινήσει. Το πρώτο είναι το Stumptown, στο οποίο πρωταγωνιστεί η Robin από το How I Met Your Mother, στο ρόλο μιας βετεράνου του στρατού που πλέον δουλεύει σαν ιδιωτική detective. Η σειρά αυτή είναι βασισμένη σε graphic novel και φαίνεται αρκετά ενδιαφέρουσα. Catherine the Great ονομάζεται η επόμενη σειρά της λίστας μας και όπως αποκαλύπτεται από τον τίτλο, μιλάμε για τη ζωή της μεγάλης Εκατερίνης. Με πρωταγωνίστρια τη Helen Mirren να υποδύεται μία από τις πιο ισχυρές γυναίκες στην ιστορία, ένα δράμα πάθους, εξουσίας και ίντριγκας μας περιμένει. Η τρίτη σειρά που διάλεξα και είναι ήδη διαθέσιμη στο Netflix είναι το The Spy. Μάλιστα, μιας και πρόκειται για μία μίνι σειρά και τα επεισόδια έχουν ήδη κυκλοφορήσει όλα στο Netflix, την έχω ήδη δει και μπορώ να πω με σιγουριά ότι δεν πρέπει να τη χάσετε. My name is Kamel Amin Thabet. Πρωταγωνιστής είναι ο Σάσα Μπαρόν Κοέν σε ένα ρεσιτάλ δραματικής ερμηνείας. Πρόκειται για μια σειρά βασισμένη στην πραγματική ιστορία του Ισραηλινού κατάσκοπου Έλι Κοέν, ενώ πλοκή και σκηνοθεσία μας κρατούν αμύωτο το ενδιαφέρον καθ' όλη τη διάρκεια σε μια πραγματικά κορυφαία στο είδος τη σειρά. Filthy Rich. Πρόκειται για μια ντράμεντι που ξεκινάει τον Ιανουάριο του 20 και εστιάζει πάνω σε μια εύπορη οικογένεια που έχει πλουτίσει πάνω στη χριστιανική τηλεόραση. None of this would have been possible without Eugene, my husband, and our CEO. You and the Lord give me the strength to do what I do. Τα πράγματα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν ανακαλύπτουν ότι έχουν νόθους συγγενείς οι οποίοι διεκδικούν ένα κομμάτι της πίτας. Did you really think you'd have the upper hand? Πάμε τώρα στις πολύ αναμενόμενες σειρές, οι οποίες μας έχουν κάνει να σταυρώσουμε τα δαχτυλάκια μας με την ελπίδα να μην γκρεμίσουν το θρύλο των προκατόχων τους. Πρώτα απ' όλα έχει ανακοινωθεί reboot του Battlestar Galactica. Μία από τις κορυφαίες σειρές επιστημονικής φαντασίας που υπήρξαν ποτέ, αν όχι η καλύτερη, ουσιαστικά γίνεται rebooted στη νέα υπηρεσία του NBC ονόματι Peacock που ξεκινάει την άνοιξη του 2020. Τα καλά νέα είναι ότι πίσω από αυτό το reboot βρίσκεται ο δημιουργός του Mr. Robot. Όταν αγγίζουν μια τόσο σπουδαία σειρά, είναι λογικό να έχουμε επιφυλάξεις. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι και η σειρά του 2004 ήταν και αυτή βασισμένη στην παλαιότερη σειρά των 70's. Star Trek Picard. Όσο τρελό και αν ακούγεται, ο Sir Patrick Stewart επιστρέφει στο ρόλο του Picard. It's nice to see you up and around again. Η σειρά θα διαδραματίζεται 18 χρόνια μετά τα γεγονότα του Star Trek Nemesis, με τον Picard να είναι συνταξιούχος αμπελουργός. I came here to find safety. But one is never safe from the past. Please, sir, someone's after me. Φυσικά η σειρά δεν θα είχε νόημα αν δεν εμφανιζόταν από το πουθενά μια γυναίκα να ζητήσει βοήθεια. Και νομίζω είμαστε όλοι μας έτοιμοι να ακούσουμε τον Sir Patrick Stewart να λέει I'm too old for this shit. Εντελώς θεωρητικά, κάποια στιγμή μέσα στο 2020 θα δούμε και το spin-off του Game of Thrones. Τα ονόματα The Long Night και Blood Moon έχουν ακουστεί σαν πιθανή τίτλη σε αυτή την ιστορία που θα εκτυλίσσεται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones. Θεωρητικά πάντα θα μάθουμε και από πού προέρχονται οι White Walkers, συμπληρώνοντας τα κενά που μας άφησε η σειρά φέτος. Snowpiercer. Με πρωταγωνίστρια την Jennifer Connelly, το γνωστό graphic novel μετά την κινηματογραφική του μεταφορά, τώρα γίνεται σειρά. Ο δημιουργός της ήταν στην ομάδα που έβγαλε την καταπληκτική κλειστοφοβική ταινία The Cube, οπότε έχουμε ένα λόγο να είμαστε συγκρατημένα έστω αισιόδοξοι για το αποτέλεσμα. Brave New World. Για το τέλος άφησα το προσωπικό μου αγαπημένο.
Το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας του Aldous Huxley είναι μία από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες που έχω διαβάσει και έτσι, επειδή οι προηγούμενες μεταφορές δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που τώρα γίνεται μίνι σειρά. Με το υλικό που παρέχει το βιβλίο και μάλιστα σε μια εποχή που ο θαυμαστός νέος κόσμος του Huxley είναι πιο επίκαιρος από ποτέ, μπορούμε πραγματικά να ελπίζουμε στην απόλυτη δυστοπική σειρά. Αυτές ήταν οι δικές μου προτάσεις για φέτος, περιμένω και τις δικές σας στα comments. Και μην ξεχάσετε, αν δεν έχετε κάνει ήδη, κάντε subscribe. Και το καμπανάκι, να πατήσετε για να μην χάνετε κανένα βίντεο του... Ποιοι είμαστε? Του spoiler alert.